Η συμμετοχή της Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε ευρωπαϊκά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται μέσα από το κεφάλαιο Αθλητισμός του προγράμματος Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα στα προγράμματα εκείνα στα οποία ο οργανισμός ηγείται και συντονίζει, τον έχουν θεωρούμε δραιώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιλογή της θεματολογίας του προγράμματος GeoReform δεν είναι τυχαία. Καλείται να συμβάλλει σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος αθλητισμός και αυτή είναι η χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανισμών. Η βασική στόχη του προγράμματος GeoReform είναι η συλλογή καλών πρακτικών και η αύξηση της βάσης τεκμηρίωσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εθελοντών στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών οργανισμών. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρίσει και καταγράψει τις ανάγκες που προκύπτουν στον τομέα της χρηστής διακυβέρνησης και έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικών μέτρων που μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της χρηστής διακυβέρνησης στις αθλητικές ομοσπονδίες της Κύπρου. Αξίζει να αναφέρω τον κώδικα χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και σχετικά πρότυπα έγγραφα όπως έγγραφο σύγκρουση συμφερόντων, το πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών των αθλητικών ομοσπονδιών, το πρόγραμμα παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα από την Ακαδημία Αθλητισμού, την υπηρεσία του κεντρικού λογιστηρίου και άλλα. Καθοριστικός παράγοντας για την ορθολογιστική λειτουργία των αθλητικών οργανισμών, κυρίως των αθλητικών ομοσπονδιών, είναι η σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα και αρχές που διέπουν τη διοίκηση και διαχείριση. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σήμερα οι εθελοντές στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών έχουν αυξηθεί. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GeoReform και την παρουσίαση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στα διοικητικά στελέχη των αθλητικών ομοσπονδιών. Η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί έναν από τους υποέμφαση άξονες της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού εδώ και χρόνια. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η αυτονομία και η αυτορύθμιση που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των αθλητικών οργανισμών θα πρέπει να διέπονται μεταξύ άλλων από αρχές όπως δημοκρατική και διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων, κοινωνική ευθύνη και αντικειμενικό έλεγχο και λογοδοσία. Τα τελευταία 20 χρόνια η ανάπτυξη του αθλητισμού έχει οδηγήσει ταυτόχρονα στην αύξηση των πόρων που διοχετεύονται στον αθλητισμό, τόσο από τα κράτη αλλά και από άλλους ιδιωτικούς φορείς. Η εμφάνιση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης εντείνει τη διαφάνεια που απαιτείται και επιζητούν όλοι όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό. Έτσι, πολλές φορές αυτή η μεγάλη επιτυχία έχει κατά κάποιον τρόπο γίνει θύμα του εαυτού της, όπου πλέον απαιτείται περισσότερη διαφάνεια στα θέματα αθλητισμού. Στον ΚΟΑ, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό και γνωρίζουμε ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες κυρίως στελεχώνονται από εθελοντές, οι οποίοι έχουν περιορισμένο χρόνο. Πολλές φορές δεν έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται, ειδικά στα θέματα χρηστής διακυβέρνησης, και σίγουρα δεν έχουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που θα ήθελαν για να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους. Τα τελευταία μόνο 5 χρόνια, αν πάτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus Plus και πληκτρολογήσετε Good Governance Sport, θα σας βγουν περίπου 58 προγράμματα. Γενικότερα το αθλητικό οικοσύστημα τα τελευταία χρόνια επιδεικνύει δείχνει μεγάλη προσοχή σε αυτό που ονομάζουμε χρηστή διακυβέρνηση. Κάναμε μία έρευνα πριν λίγα χρόνια πάνω στην οποία πατήσαμε, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, κάναμε μία έρευνα που πατήσαμε και φτιάξαμε τον κώδικα χρηστής διακυβέρνησης εδώ στην Κύπρο, που πανευρωπαϊκή, αλλά πολλά από τα κόκκινα αυτά που βλέπετε αφορούν πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο εδώ ή αλλού, 10 χώρες στην Ευρώπη. Και παρά τη συνεχή και αυξανόμενη προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, υπάρχουν προβλήματα. Και ερχόμαστε και σκεφτόμαστε ότι
υπάρχει μία τύπου μη συμμόρφωση στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Και αυτό είναι το θεωρητικό υπόβαθρο, αν θέλετε, που πάνω στο οποίο πατάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του project. Η ιστοσελίδα μπορείτε να τη βρείτε εδώ, www.grifor.eu. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και άλλα αποτελέσματα, εκτός από την πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προχωρώντας προς τα κάτω, να βρείτε περιεχόμενο για το project, για τα objectives του project, για τις αρχές, τα principles του project και τα αποτελέσματα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε την έννοια του βίντεο για εκμάθηση, γιατί είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιεί πολλών ειδών εκμάθησης. Δηλαδή, αν κάποιος μαθαίνει καλύτερα με το να διαβάζει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους υποτίτλους. Αν κάποιος μαθαίνει καλύτερα με το να βλέπει, μπορεί να παρακολουθήσει το βίντεο, με το να ακούει, χρησιμοποιεί τον ήχο. Δεν χρειάζεται καν να φύγετε από την πλατφόρμα. Είναι όλα τα βίντεο ενσωματωμένα στην πλατφόρμα. Πολύ συχνά βλέπουμε δημόσιους αθλητικούς οργανισμούς, εποπτεύοντες οργανισμούς, να παίρνουν πρωτοβουλίες να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η διαφορά με τον ΚΟΑ είναι ότι δεν μπήκε μόνο μπροστά ένα ηγηδή του προγράμματος, αλλά αφιέρωσε και επιδέξια στελέχη να δουλέψουν για το πρόγραμμα, να μας συντονίσουν, να μας κάνουν motivate σε όλη τη διάρκεια, ώστε σήμερα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ποιοτικό αποτέλεσμα. Τι είναι λοιπόν το e-book? Βασικό εγχείρημα, ένας από τους δύο πυλώνες του προγράμματος αυτούς, η πλατφόρμα σαφώς είναι το πιο ισχυρό χαρτί του προγράμματος αυτού, γιατί καθένας μπορεί να μπαίνει και να πλοηγείται και να μελετάει και να ακούει παρουσιάσεις, και είναι πολύ ωραίο που έτσι είδατε και ένα δείγμα γραφής του υλικού που περιέχει η πλατφόρμα. Είναι πολύ ευέλικτο υλικό, είναι σύγχρονο και σαφώς θα το χρησιμοποιήσετε και θα το βρείτε πάρα πολύ βολικό. Όμως, σας δίνεται τη δυνατότητα, εάν δεν θέλετε έτσι, να ασχολείστε πολύ με το login, logout, που βρίσκεται και πώς θα το εντοπίσω, να κάνετε download το e-book και να έχετε τα πάντα μπροστά στο γραφείο σας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε ακόμα να προχωρήσετε και στην εκτύπωση, αφού πρώτα βέβαια σκεφτείτε λίγο την περιβαλλοντική διάσταση.